Καλημέρα κύριε Ζαμπέτα, τι κάνετε? Δόξα Θεώ, καλή σας μέρα. Είστε καλά? Επειδή δεν παρακολουθώ, Ναι. δόξα Θεώ, δόξα. Δεν παρακολουθώ τις εκπομπές γιατί είμαι στο εξωτερικό. Δεν ξέρω ότι έχετε τέτοια ώρα εκπομπή. Ναι. Δεν ξέρω αν είχε κάποια συνέντευξη, αν διέκοψα κάτι άλλο. Αλλά επειδή βλέπω μια πρωτοφανή ησυχία, ηρεμία και η οποία πρέπει της καταιγίδος ότι είναι ήδημα τα πράγματα. Ναι. Το αντικείμενο της παρέμβασής μου είναι το εξής. Ναι. Έχει προκηρυχθεί μια γενική συνέλευση των μετόχων για τις 31 του Δεκεμβρίου με αντικείμενο την γενική συνέλευση των μετόχων τα ίδια θέματα που είχε η προηγούμενη. Ναι. Καθώς δεν υπογράφηκε το πρακτικό της σωστά, σωστά, σωστά. Γενικής συνέλευσης κτλ. Εκείνη την εποχή όμως είχαμε άλλα δεδομένα όταν αποφασίστηκε η Γενική Συνέλευση. Εκείνη είχαν άλλα δεδομένα και τώρα έχουμε κάποια διαφορετικά δεδομένα. Και ποια είναι αυτά? Έχουμε επίκειται ψήφιση του αθλητικού νόμου, ο οποίος αθλητικός νόμος έχει ξεκάθαρη παράγραφο μέσα όπου λέει ότι δεν μπορεί να συσταθεί νέα εταιρεία στο ίδιο άθλημα και χρησιμοποιεί ακριβώς την τουρολογία που αναφέρει και ο νόμος. Και αν με μια ερμηνεία του νόμου οδηγηθήκαμε στο αποτέλεσμα το να παίξουμε φέτος στη ΓΑΜΑ Εθνική, γιατί το έκανε η ΑΕΚ ή το έκανε η Λάρισα ή δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος το έκανε, η ερμηνεία αυτή πάβει να ισχύει από τη στιγμή που θα υπάρχει νόμος, και αυτό θα είναι πραγματικότητα σε 15-20 μέρες, όπου απαγορεύει στην ουσία τη σύσταση νέας εταιρείας στο ίδιο άθλημα. Ο κύριος Μαλάτος βέβαια απαγορεύει να υπάρχουν. Ο ναι. κύριος Μαλάτος βέβαια που τον βγάλαμε εδώ στην εκπομπή είπε ότι μπορεί ο Άρης να παίξει ως τα Α για τα επόμενα 2 χρόνια και μέχρι να ολοκληρωθεί η καθάριση του. Πώς να παίξει ο κύριος Μαλάτος, εγώ τον άκουσα πολύ καλά και είπε ότι δεν το έχει ακόμα ξεκαθαρίσει και ότι θα τους αφημίσει ως τα Α. Γιατί δεν το είχε διαβάσει. Ναι, αλλά μας είπε ότι μπορεί να παίξει ως τα Α. Μήμα αμοιβωμένων αθλητών προφανώς σημαίνει αυτό το τα Α. Σε επαγγελματική κατηγορία Β εθνική. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο αθλητικός νόμος και η επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού επέχει θέση ανωνύμου εταιρείας να παίξει στο ποτάθλημα. Είναι επαγγελματικό το ποδόσφαιρο και το ΤΑΠ δεν είναι επαγγελματικό. Επίσης υπάρχει και μία ακόμα παράμετρος. Μία ακόμα παράμετρος. Ότι αν η εκαθάριση ξεκινήσει 1η Ιανουαρίου και δεν έχει ψηφιστεί αυτός ο αθλητικός νόμος, που δεν θα έχει ψηφιστεί μέχρι τότε γιατί είναι ακόμα σε διαβούλευση. Και μπορούν να αλλάξουν και κάποια πράγματα, όπως αυτό που λέτε και καλά κάνετε και το λέτε. Μπορεί λοιπόν ο Άρης να κινηθεί προς την κατεύθυνση ώστε να διευκρινίζεται στο συγκεκριμένο άρθρο, παράγραφο ή οτιδήποτε άλλο, με εξαίρεση τις ομάδες που είναι υπό εκαθάριση ή τις εταιρείες. Δηλαδή, μπορούν ο σύλλογος να περάσει ένα πράγμα, γιατί είναι σε διαβούλευση ο νόμος, να το αλλάξουν αυτό ώστε να μπορέσει, ακόμα κι αν είναι υπό εκαθάριση, να παίξει κανονικά ως. Μια άλλη πάει. Να μπορεί εγώ, λοιπόν να δει μια άλλη πάει. Σας ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή γιατί είστε γνώστης των θεμάτων. Αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ να είμαστε τώρα πλέον πάρα πολύ σοβαροί και πάρα πολύ υπεύθυνοι σε αυτά τα οποία λέμε. Νομίζω είμαστε. Θα πρέπει να καταθέσει, κύριε Σαντίδη, θα πρέπει για να συμβεί αυτό το πράγμα το οποίο λέτε, να καταθέσει κάποιος μια τέτοια τροπολογία ή μια τέτοια πρόταση στην Βουλή. Σε κάποιο κόμμα τέλος πάντων στην προψήφιση νόμου. Γι' αυτό το λέμε δημόσια. Νόμος. Γι' αυτό το λέμε δημόσια. Γι' αυτό το λέμε δημόσια, για να το κάνουμε. Το λέμε λοιπόν δημόσια και επειδή εγώ σας λέω ότι από το 2011 ο Άρης κινείται απέναντι στα Υπουργεία με τον ομιλόν μαζί σας. Επειδή διαπίστωσα ποια ήταν η θέση της Τρόικα. Επειδή ξέρω πολύ καλά ποιες είναι οι θέσεις του Υπουργείου. Επειδή ξέρω ότι πήγε η ίδια η Λίκα. Η ίδια η Λίκα, όχι ο Άρης. Η Λίκα. Το γνωρίζω και αυτό. Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, και δεν έγινε τίποτα. Και δεν έγινε τίποτα. Να μην ταΐζουμε άλλα παραμύθι στον κόσμο του Άρη ότι ο Άρης θα καταθέσει το πρώτο και θα περάσει. Όχι, όχι, εγώ δεν είπα αυτό. Εγώ δεν είπα αυτό. Αλλά όπως λέτε, η μία πλευρά είναι αυτή που λέτε εσείς, ότι μπορεί να μην μπορεί να παίξει ο Άρης. Υπάρχει όχι, η άλλη πλευρά. Όχι μπορεί. Όχι μπορεί είναι. Είναι ερμηνεία. Γιατί δεν ξεκαθαρίζει. Σήμερα, ναι. Γιατί όχι, είναι ξεκάθαρο. Άμα πάρετε το άρθρο και το διαβάσετε, δεν τώρα, ξεκαθαρίζει. Δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω. Τι συμβαίνει με τις υποεκαθάριση, ΠΑΕ? Μα δεν υπάρχει τέτοια ερώτηση, γιατί δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή κάποιο ερώτημα ή κάποια άλλη τροπολογία. Μα γι' αυτό λέμε να τη βάλουν. Για τις υποεκαθάριση. Ωραία, ποιος θα το βάλει? Ο Γιάννης Ιωαννίδης.
Παράδειγμα, μου είπα, παράδειγμα σας λέω. Ο Κώστας Γιουλέκας, ο Βαγγέλης Βενιζέλος, ο Σταύρος Καλαφάτης, ένας από αυτούς. Σε όλους αυτούς που αναφέρεστε, ή για τα γάνα. Ο ναι, τώρα να προσέξετε λίγο. Είναι άλλο να ρυθμίσουν τα χρέη. Είναι άλλο να δώσουν, να βοηθήσουν σε οικονομικό θέμα και είναι άλλο να καταθέσουν μια τροπολογία. Ο Άρης δεν ζήτησε ποτέ μα ποτέ οικονομική βοήθεια από κανέναν από αυτούς που αναφέρεστε. Αντώνη, είναι απλά τα πράγματα. Έχεις δίκιο και κρούεις τον κόδωνα του κινδύνου σε ένα πράγμα πολύ απλό. Δηλαδή το ότι ο Άρης μπορεί να ανέβει αγωνιστικά. Και επειδή θα κοιμάται όρθιος όλη τη χρονιά φέτος σε τέτοια ζητήματα, να μην μπορεί να παίξει, γιατί δεν θα μπορεί να συστήσει νέα ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Λέμε λοιπόν τώρα σήμερα που είναι 3 Δεκεμβρίου, 4 πόσο είναι, 4 Δεκεμβρίου, ότι θα πρέπει λοιπόν ο Άρης να κινηθεί και προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό λέμε. Τι άλλο να πούμε, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Κύριε Σταλτίδη, επειδή εγώ ζήτησα να κάνω παρέμβαση, ξέρω ότι θα μιλάτε εσείς. Όχι, αλλά, εγώ, λοιπόν, όχι, αλλά όταν τοποθετήστε. Θα μιλήσω πρώτα, μα δεν τοποθετήθηκα. Ναι. Με διακόψατε πριν καν τοποθετηθώ. Ναι. Το ένα λοιπόν σκέλος έχει να κάνει ότι αποφασίσαμε την γενική συνέλευση του Αυγούστου ή του Σεπτεμβρίου, πότε έγινε αυτή, του ΑΣΥΓΜΑ και της Λέσχης, να πάμε στην ΓΑΜΑ Εθνική και να επιλέξουμε την εκπαίδευση. Έγινε αυτό, σύμφωνα ναι. Με αυτή, σωστά. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτό λοιπόν, η μετοχή στα διοικητικά συμβούλια του ΑΣΥΓΜΑ και της Λέσχης πήγαν στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων και αποφάσισαν τη λύση. Δεν υπήρχε λοιπόν η κλήρωση στο πρακτικό Γενική Συνέλευση, οπότε πάμε σε νέα Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Σωστά. Σήμερα όμως έχουμε αλλαγή των δεδομένων και έχουμε μπροστά μας έναν νόμο προς ψήφιση. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Καλό λοιπόν τα διοικητικά συμβούλια της Λέσχης και του ΑΣΥΓΜΑ να κάνουν Γενική Συνέλευση των διοικητικών του συμβουλίων και των μελών τους. Και να αποφασίσουν εκ νέου αν θέλουν την λύση της εταιρείας. Γιατί αν την αποφασίσουν και του χρόνου Άρης με βάση την ψήφιση του νόμου, χωρίς τροπολογίες περί εταιρεών, την καθάριση και όλα αυτά τα οποία μου λέτε, δεν μπορεί να παίξει το κακό του στο καιρό μετά. Να σας παραθέσω. Το κακό του στο καιρό. Να γιατί σας... αν φτάσουμε να τελειώσω λίγο, να τελειώσω. Ναι, γίνατε κατανοητό αυτό που λέτε. Να τελειώσω, σας παρακαλώ πάρα πολύ να τελειώσω. Ναι. Αν λοιπόν φτάσουμε προτετελεσμένων γεγονότων. Να μας πάνε στο αφημί, δηλώσαμε ευθαρσώς όλοι ότι δεν επιθυμούμε κάτι τέτοιο για τον Άρη. Εκτός αν άλλαξε κάτι και δεν το ξέρουμε εμείς. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει. Το δεύτερο λοιπόν σκέλος είναι ότι επειδή η μοναδική λύση είναι ο επενδυτής στον Άρη, δηλώνω λοιπόν ότι έχω ζητήσει από τη Λέσχη Φίλων Άρη ως μεγαλομέτωχο της υφιστάμενης ΠΑΕ και από τον ΑΣΥΓΜΑ ως επίσης μεγαλομέτωχο της υφιστάμενης ΠΑΕ. Ναι. Εξουσιοδότηση για να μιλήσω στο εξωτερικό με υποψήφιους επενδυτές. Δεν έχω λάβει απολύτως καμία απάντηση. Είμαι αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό. Από τα τρία ραντεβού το ένα ακυρώθηκε λόγω μη έχοντας στα χέρια μου εγώ αυτή την εξουσιοδότηση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Από εδώ έπρεπε να ξεκινήσετε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό που λέτε αυτό είναι. Όχι. Το πιο σημαντικό είναι πρώτα το πρώτο σκέλος που είπαμε. Εντάξει, έχουμε διαφορετική προσέγγιση στο πρώτο σκέλος. Γιατί θα πριν αναπτύξετε το δεύτερο σκέλος που είναι πολύ σημαντικό, ακούστε με λίγο μια σημαντική παράμετρο, να σας την καταθέσω. Υπάρχει τοποθέτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Μαρίνου, ο οποίος είναι μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, ο οποίος έχει δηλώσει ότι δίνεται επιλογή στο σωματείο ως προς το καθεστώς που θέλει να αγωνιστεί. Άρα, στα υποεκαθάριση. Να μπορεί να παίξει ως τα αυτό δηλαδή που είπε και ο κύριος Μαλάτος. Ως προς το πρώτο σκέλος. Το έχουμε χειροπιαστό στα χέρια μας. Όταν ψηφιστεί αυτό. Γιατί μα είναι τοποθέτηση το γιατί είπατε ποιος θα το κάνει. Θα πάει δηλαδή, θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα πει όχι να μην γίνει. Πάει, λοιπόν, ποιος θα το αντικρούσει. Επειδή βλέπετε ότι πέρυσι το 99 που έκανε ο Άρης, βλέπετε ότι ο Πανιώνιος και όφη έχουν πρόβλημα με ποινή. Με απειλή μάλλον. Να εδώ, προσέξτε, εδώ είναι λίγα. Και τι απειλή. 8 Γενάρη τους πήγανε. Όλη τη χρονιά θα βγάλουν. Τέλος πάντων, πάμε στον επενδυτή. Λοιπόν, καταλάβαμε και εμείς και εσείς. Πείτε μας λίγο για τον επενδυτή. Μπράβο. Έχετε κάποιους επενδυτές έτοιμους δηλαδή. Όχι, εγώ δεν έχω κανέναν επενδυτή. Δεν θα ταΐσω κανένα παραμύθι και ψέμα στον κόσμο. Mm-hmm. Έχω από το 2011 προσπαθώ να βρεθεί αυτός ο ένας και μοναδικός. Γιατί μόνο αυτή είναι η λύση. Καλό λοιπόν.
τον ΑΣΥΓΜΑ και την ΚΟΥΜΟΑ να κάνουν έκτακτα διοικητικά συμβούλια μεταξύ τους και αν θέλουν υπό τους ποιο όρους θα ορίσουν αυτοί να μου δοθεί αξιοδότηση. Η αξιοδότηση τι να περιλαμβάνει, τι θέλετε να περιλαμβάνει η αξιοδότηση. Η αξιοδότηση και τα αφήνει, τι να περιλαμβάνει. Να πάρει να μπορέσω να συζητήσω. Ούτε θα διαπραγματευτώ όρος, ούτε τίποτα. Για να μην σας πούν δηλαδή αύριο μεθαύριο τι δουλειά έχεις εσύ και πήγες και μιλούσες. Εντάξει, ναι. Μου ακούστηκε λεκτικά, γι' αυτό το θέλω εγγράφος και θα το κάνω μόλις γυρίζω στην Ελλάδα εγγράφος προς την ΑΣΥΓΜΑ και προς το ΑΣΥΓΜΑ και προς τη Λέσχη. Στείλτε τους ένα email, δεν πειράζει. Στείλτε τους ένα email. Εγγράφος. Εγγράφος το πρωτοπολιστή. Α, μάλιστα. Ναι, αλλά θα χάσετε τα ραντεβού τώρα που έχετε. Με το σκεπτικό τι θα κάνει λίγο Ζαμπέτα στο χαρτί. Τι να το κάνει Ζαμπέτα στο χαρτί. Δεν είναι ούτε του Ζαμπέτα ο Άρης, ούτε ο δικός του είναι ο Άρης. Ο Άρης είναι του κόσμου του, γιατί δεν έχει δυστυχώς άλλο ιδιοκτήτη. Αυτόν έχει ιδιοκτήτη τον κόσμο του. Και ο Κουμά είναι ο κόσμος του. Άρα όταν θα φτάσει η ώρα εκείνη, αν φτάσει ποτέ η ώρα εκείνη να αποφασίσει ο κόσμος, θα τεθεί πρώτη της Γενικής Συνέλευσης του ΑΣΥΓΜΑ και της Λέσχης ο υποψήφιος αν φτάσει ποτέ εδώ πέρα στην Ελλάδα. Για να φτάσει όμως πρέπει να γίνουν συζητήσεις. Και για να γίνουν συζητήσεις χρειάζομαι αξιοδότηση. Μάλιστα. Για να γίνουν συζητήσεις. Κατανοητό. Το δεύτερο απόλυτο. Επειδή δεν πήρα ούτε από το ΑΣΥΓΜΑ ούτε από την Λέσχη απάντηση, ζητώ λοιπόν αυτή την αξιοδότηση επιγόντως κιόλας. Γιατί 28 του Δεκέμβρη ή να γίνουν και κάποιες συναντήσεις στο άλλο στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή είμαι στο εξωτερικό παραλαμβάνω, γυρίζω από τα δύο ραντεβού όσα έγιναν και το ένα ακυρώθηκε λόγω της έλλειψης εξοδότησης. Μάλιστα. Και καλό επίσης, επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά πόσο αργιανή είναι ο Περικλής ο Τράγιος και ο κύριος Γαλανός και επειδή οι ίδιοι είπανε και δηλώσανε ο κύριος Γαλανός ότι όταν θα έρθει αξιόπιστος επενδυτής θα παραδώσει την ομάδα. Τους καλώ λοιπόν και τους ιδίους, επειδή ο ίδιος ο κύριος Γαλανός είναι επιχειρηματίας, να απευθυνθεί σε γραφεία του εξωτερικού και να βρεθεί αυτός ο επενδυτής. Δεν με ενδιαφέρει να ξαναεμπλακώ στα διοικητικά ποτέ. Μια χαρά είμαι στο σπίτι μου και στην οικογένειά μου και στο μαγαζί μου. Θέλω να γυρίσω κάποια στιγμή στην Κερκίδα και εκεί να παραμείνω μέχρι να πεθάνω. Αλλά πρέπει να δώσουμε τον υπεπάτο αγώνα όσοι αγαπάνε αυτό το σύλλογο για να δοθεί μία και μοναδική βιώσιμη λύση. Και αυτή είναι ο επενδυτής. Θα έχουν γραφεία στο εξωτερικό, τα οποία θέλουν να μιλήσουν με θεσμικούς. Φτάνε λοιπόν η Λέσχη ΑΣΥΓΜΑ. Είναι μεγαλομέτρηκη της υφιστάμενης ΣΑΕ. Η εταιρεία υπάρχει. Το ίδιο καλό και τον κύριο Κλέοπα, ως πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο αυτή τη στιγμή της ΣΑΕ. Και δεν έχει υποεκαθάριση κάνει η εταιρεία του, να φροντίσει, να καλέσει τους μεγαλομετόχους και να συστήσουν αυτή μια επιτροπή, οι οποίοι θα πάνε να μιλήσουν με αυτά τα διεθνή γραφεία. Δεν κάνει κανένας απολύτως τίποτα στην κατέτηση της ανέβρεσης επενδυτή. Κανένας. Λέμε τόσα χρόνια ότι είναι επενδυτής η λύση στον Άρη, αλλά κανένας δεν κινείται σε αυτήν την κατέτηση. Μάλιστα. Ή τουλάχιστον δεν δημοσιοποιείται. Αν δεν δημοσιοποιείται, καλώς γίνεται. Αν όμως δεν γίνεται, να ξυπνήσουμε εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι δεν γίνεται. Δηλαδή τι περιμένουμε για να δούμε. Εκ του αποτελέσματος ούτε εγώ κάνω κάτι. Εκ του αποτελέσματος. Εκ του αποτελέσματος. Γιατί κάνω μόνο συναντήσεις. Έγινε. Εκ του αποτελέσματος κάνω κάτι ουσιαστικό. Μα, εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν. Ωραία. Να είστε καλά. Επαναλαμβάνω ξανά και τελευταία φορά να ξυπνήσουμε όλοι, να καταλάβουμε ότι ο Άρης κινδυνεύει. Το τελεσμένο γεγονότος θα αφημεί. Υφίσταται. Ο κίνδυνος αυτός υφίσταται. Εσύ επενδυτής. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Και εσείς.